Είμαστε αναγκασμένοι, καλησπέρα σας. Είμαστε αναγκασμένοι δυστυχώς εξαιτίας της επικαιρότητας να παρέμβουμε για λίγο, έχοντας μια μικρή όχληση, για να σας ενημερώσουμε για τρία βασικά πράγματα. Ξεκινάω το χειρότερο, όλοι μπορεί να το έχετε ακούσει κιόλας. Τέθηκε σε δημοσίευση και σε κοινή θέα μάλλον ένα προσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, με βάση το οποίο καθιστάμεθα όλοι υποχρεωτικά, με το ζόρι θα έλεγα, δωρητές σώματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον, εάν δεν δηλώσουμε εγγράφως με βάση το νομοσχέδιο, το προσχέδιο αυτό που εύχομαι να μην περάσει ποτέ, που εύχομαι να μην κατατεθεί ποτέ. Με βάση λοιπόν αυτό, εάν δεν αρνηθούμε εγγράφως προς την Επιτροπή Μεταμοσχεύσεων ή κάποια επιτροπή, θα την ονομάσουν αυτή κάπως, θα βρουν ένα ωραίο όνομα, ότι αρνούμεθα να είμαστε δωρητές σώματος, τότε ενδυνάμει όλοι, μικροί, μεγάλοι, γέροντες, νέοι, μωρά, νεογνά, θα θεωρούνται δωρητές σώματος. Αυτό σημαίνει με δύο λόγια ότι οποιαδήποτε στιγμή κριθεί από νοσοκομιακούς ή φαντάζομαι κάποιους γιατρούς ότι έχει έρθει εγκεφαλικός θάνατος, όπως αυτό το νόμο, δεν είναι του παρόντος τώρα να το συζητήσουμε, έχουμε το ελεύθερο και δεν χρειάζεται τη συνένεση ή την έγκριση κανενός συγγενούς να μετατρέψουν τον άνθρωπο παύλα ασθενή σε στόχο ανταλλακτικό και να πάρουν ό,τι θέλουν. Με λίγα λόγια, θα τον σκοτώσουν. Έτσι, γιατί δότες πεθαμένοι είναι άχρηστοι. Το δεύτερο είναι ότι χτες το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να κατατεθεί το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και όπως άφησε να διαρρεύσει, αμέσως μετά θα κατατεθεί εκείνο της κάρτας του πολίτη. Και το τρίτο, για να μην στερώ το χρόνο σας, ήταν οι δηλώσεις που πολλοί είδατε προχθές σε τηλεοπτική εκπομπή του κυρίου Γιαννακουδάκη, που είναι εισηγητής στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή για την Κάρτα του Πολίτη, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ έκανε στροφή 180 μοιρών και διαφήμιζε την Κάρτα του Πολίτη για την φοροκάρτα. Δεν θα μιλήσουμε με ρεθέρω γι' αυτό. Ευχόμαστε όμως η Συνοδική Επιτροπή να συνεχίσει να καταθέτει τις εισηγήσεις της στο πνεύμα που μέχρι τώρα έχει, και προφανώς η Ιερά Σύνοδος ελπίζουμε να μην λάβει καθόλου υπόψη της αυτή τη μεταστροφή του, την περίεργη και αφιλήτια μεταστροφή του εισηγητή της. Ευχαριστώ πολύ. Νερό, τουλάχιστον.